Ξεκινάμε έτσι. Οπότε πείτε. 3, 2, 1, πάμε. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, του gadgeta.gr και φυσικά και της Ευρωλίγκα, καλησπέρα σας. Μετά από σχεδόν το 1 τρίτο της φετινής σεζόν, μια σεζόν που διεξάγεται με τεμποδίων λόγω της έξαρσης της πανδημίας, του δεύτερου κύματος του κορονοϊού στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και είμαστε εδώ με τον Νίκο Παπαδογιάννη, τον Κωνσταντίνο Μελάγες, τον Γιώργο Κούβαρη και τον Αντώνη Καλκαβούρα. Λοιπόν, κύριοι, μπαίνουμε την ερχόμενη Πέμπτη στην 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε διανύσει περίπου το 1 τρίτο της εφετινής κανονικής περίοδου. Βέβαια, δεν είναι όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν παίξει από 10 αγώνες. Λίγες έχουν παίξει το απόλυτο. Οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται στο μείον 2 παιχνίδια, 8 για τον Ολυμπιακό, 8 για τον Παναθηναϊκό, και υπάρχουν και δύο ομάδες, η Βιλερμπάν και η Ζενίτ, οι οποίες έχουν και από ένα ακόμα παιχνίδι λιγότερο από τις δύο ελληνικές ομάδες, δηλαδή έχουν παίξει από 7. Ξεκινάμε καταρχήν με ένα γενικό σχόλιο, Νίκο, για το τι βλέπεις και το πώς εισπράττεις την εφετινή διοργάνωση σε επίπεδο ανταγωνισμού, σε επίπεδο ενδιαφέροντος, σε επίπεδο δυναμικότητας, και στη συνέχεια θα περάσουμε σιγά σιγά και στην πορεία των ελληνικών ομάδων. Καλησπέρα καταρχήν. Μετρούσα τώρα τις ομάδες και είδα ότι μόνο 4 έχουν παίξει 10 μάτς, αν δεν έχασα το μέτρημα. Η Bayern, η CSKA, η Ζαλγκύρης και η Μακάμπι. Αυτές είναι οι μοναδικές που δεν έχουν απώλεια λόγω προγράμματος, δεν έχουν αναβληθέν παιχνίδι. Πώς να τη βλέπω τη σεζόν? Είναι μια σεζόν η οποία αγκομαχάει εκ των πραγμάτων. Και η Real Madrid. Και η Real. Μπορεί να μου ξέφυγε κάποιο, να αποκλείεται. Πάντως όλοι έχουν τουλάχιστον 7 μάτς. Κάτι γι' αυτό, γιατί κάποια στιγμή η Χίμκι, ας πούμε, είχε βρεθεί πολύ πιο πίσω, και η Ζενή. Αγκομαχούν οι πάντες εκ των πραγμάτων. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, φοβόμουν εξ αρχής ότι μπορεί σύντομα να κατέβουν ρολά, προσωρινά τουλάχιστον, λόγω της πανδημίας. Φαίνεται ότι και να πάμε σε σχεδιασμό φούσκας, δηλαδή, έτσι. Να πάμε σε plan B, όποιο και αν είναι αυτό. Και οπωσδήποτε οι έχοντες και κατέχοντες έχουν σκεφτεί εναλλακτικές λύσεις. Αλλά φαίνεται ότι κουτσάει στραβά, προχωράει το πράγμα. Ωστόσο, αλλοιώνονται τα δεδομένα εκ των πραγμάτων. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα κληθεί να παίξει μεθαύριο χωρίς 4 παίκτες λόγω του COVID. Σήμερα είναι 4, αύριο μπορεί να είναι 5. Μεθαύριο μπορεί και ο αντιπαλός του να έχει 5 κρούσματα και να εμφανιστεί ελλειπής ή να μην γίνει το μάτς. Θέλω να πω ότι μπαίνει και ένας πρόσθετος παράγοντας μέσα, αλλοιώνοντας τα αγωνιστικά δεδομένα. Και θα πρέπει να προσταθεί σε αυτό. Και ναι, για όλους, αλλά για τον καθένα σε διαφορετικό μέτρο. Ο καθένας έχει διαφορετικές αντοχές. Σε διαφορετικά χρονικά σημεία τη σεζόν. Το πρόγραμμα του καθενός είναι διαφορετικό. Θέλω να πω, άλλο είναι να παίξεις ένα εύκολο εντός έδρας παιχνίδι χωρίς δύο παίκτες, και άλλο είναι να πας να παίξεις ένα κρίσιμο μάτς αμφίροπο πάλι με δύο ή τρεις απουσίες. Το ρόστερ, έτσι. Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι ο καθένας έχει δικές του αντοχές. Με αυτά τα δεδομένα, πάλι καλά που προχωράμε, που δεν έχουμε δηλαδή χειρότερα παρατράγουδα. Και αν ακούγεται ένας περίεργος ήχος, είναι από το κινητό μου. Αυτό το παθαίνουμε ακόμα και πιο παλιοί. Ξεχνάμε να κλείσουμε έγκαιρα το κινητό και έρχονται οι ειδοποιήσεις. Πάλι καλά λοιπόν. Αλλά θα βλέπουμε συνεχώς τέρατα τέτοιου είδους. Ομάδες δηλαδή που συμβαίνει να μένουν ανεπηρεάστες για ένα συνεχές χρονικό διάστημα από το κορονοϊό, να κάνουν 3-4 νίκες οι οποίες μπορεί να τις φέρουν ψηλά, όπως έγινε με την Bayern τώρα. Αυτές, όταν οι ισορροπίες είναι τόσο λεπτές και εύθραυστες, 3 νίκες παραπάνω μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά για τη διάκριση μιας ομάδας, για την είσοδο στην οκτάδα, για την είσοδο στα play-offs, στην τετράδα, για το πλέον εκτιμά έδρας, για όλα. Θα,
Θα θυμάστε ότι πέρσι, όταν διακόπηκε η σεζόν, υπήρχαν 5-6 ομάδες που βρίσκονταν σε απόσταση ενός ή δύο βαθμών μεταξύ τους. Φανταστείτε λοιπόν τώρα, ας πούμε, πόσο δύσκολο είναι για τη Χίμκι να καλύψει το χαμένο λόγω COVID έδαφος που έχασε κάποια μάτς τα οποία υπό άλλες προϋποθέσεις μπορούσε να κερδίσει, ή αντίστοιχα για την Bayern, ας πούμε, πόσο πλεονέκτημα έχει πάρει ακριβώς επειδή δεν είχε σοβαρές απώλειες και κατάφερε να καβαλήσει το κύμα. Γενικά μιλάμε για μια απρόβλεπτη σεζόν, η οποία θα συνεχίσει να είναι απρόβλεπτη όσο συνεχίζεται η πανδημία. Κωνσταντίνε, πριν περάσουμε σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, θα ήθελα ένα δικό σου σχόλιο σχετικά με το αν αυτές οι πρωτόγνωρες συνθήκες, τις οποίες περιέγραψε εύγλωτα ο Νίκος Παπαδογιάννης και τις οποίες ζούμε καλύπτοντας καθημερινά το ρεπορτάζ, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε αν θα γίνει κάποιο μάτς σίγουρα την επόμενη εβδομάδα, από τη στιγμή που τα πάντα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των τεστ που κάνουν σχεδόν ανά δύο μέρες οι ομάδες. Γενικότερα, ποια είναι τα στοιχεία της εφετινής διοργάνωσης που εσένα προσωπικά σε έχουν εντυπωσιάσει, γενικότερα σου κινούν το ενδιαφέρον, με την έννοια ότι μην ξεχνάμε ότι είναι μια τελείως διαφορετική σεζόν? Στο εξωαγωνιστικό κομμάτι περίμενα να έχουν γίνει λιγότερα παιχνίδια, ή αν θέλετε περίμενα να έχουν αναβληθεί περισσότερα παιχνίδια. Σίγουρα αποτελεί θετικό διάβασμα της διοργανώτερης αρχής να καταργήσει έστω και με μικρή καθυστήρηση αυτό το 20-0. Αλλά νομίζω ότι έχουν αναβληθεί λιγότερα παιχνίδια από ό,τι περίμενα. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι μιλώντας, και φαντάζομαι δεν θέλετε να πούμε ακόμα σε ποιες ομάδες μας έχουν προξενήσει θετική εντύπωση ή όχι, μπασκετικά μιλώντας, εμένα μου έχει προξενήσει εντύπωση πολύ το impact, η επιρροή που έχουν οι 7-footers μετά από τουλάχιστον 3-4 χρόνια στη διοργάνωση. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που βασίζονται σε παιδιά πάνω από 2-10 δηλαδή νωρίς. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό νομίζω ότι... δεν ξέρω αν είναι η αφορμή, αν του έχει δώσει μεγαλύτερη ένταση, η παρουσία του Φολ της Βιλερμπάν, ο οποίος παίζει καταπληκτικά, γιατί ο Φολ της Μπασκόνια παίζει λιγότερο. Πλάκα είναι βέβαια ότι από τη Βιλερμπάν πρέπει να παίζει μόνο αυτός και κανένας άλλος. Ναι, μέχρι τώρα είναι ο πιο αξιόπιστος και ο πιο συνεπής της παίχτης. Ο Ταβάρες, okay, για μία ακόμη χρονιά είναι βασικός παράγοντας στον τρόπο παιχνιδιού της Real. Η CSKA στα δύο τελευταία παιχνίδια που έχει τον Μιλουτίνοφ σε 100%, βλέπουμε τον Νίκολα να παίζει 27-28 λεπτά και να φτάνει με την Bayern στο double-double από την τρίτη περίοδο. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε και τον Πλάις, έτσι. Ο Πλάις που από πέρυσι παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά γενικά πού να κάνω και λάθος. Μακάμπι, και η Μακάμπι έχει τους δύο ψηλούς, τους δύο Κροάτες στο κροατικό δίδυμο. Βέβαια μέχρι στιγμής δεν τις έχει αποδώσει με βάση τα αποτελέσματα. Και το Λοβέρνο πάει καλά στις Αλγκύρες. Και ο Λοβέρν, βέβαια. Και ο Λοβέρν. Ο Παπαγιάννης. Ο Παπαγιάννης, ο οποίος κάνει την καλύτερη του χρονιά μέχρι στιγμής. Ο Παπαγιάννης. Yeah. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό έχει συμβεί. Εντάξει, προφανώς και δεν έχει συμβεί λόγω COVID, είναι άσχετο. Δεν ξέρω αν είναι μια εθελημένη στροφή των προπονητών προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι προτιμούν οι περισσότεροι coach τους αθλητικού σέντερ κι ας είναι πιο κοντοί. Αλλά ναι, αυτό μου έχει προξενήσει εντύπωση. Όπως επίσης και ότι οι ομάδες δεν ανοίγουν πολύ τον ρυθμό στα παιχνίδια. Δηλαδή, νομίζω 2-3 ομάδες πηγαίνουν τα παιχνίδια τους στις 81-82 κατοχές. Ναι, αυτός είναι και ο λόγος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε πολλές επιθέσεις, μεγάλες επιθέσεις. Έχουμε δει μέχρι στιγμής 2 κατοστάρες και η μία ήταν στους 100 πόντους στο μάτς της Ρεάλ με την Bayern. Μάλιστα. Προσωπικά, πριν περάσω στον Γιώργο, αυτό το οποίο γενικότερα μου αρέσει από τις φετινές συνθήκες είναι ότι η απουσία του κόσμου, και φυσικά δεν είναι ευκταίο αυτό το οποίο συμβαίνει, η απουσία του κόσμου έχει αναγάγει σχεδόν κάθε μάτς σε ανοιχτό σε προβλέψεις. Δηλαδή έχουμε δει πάρα πολλά πιθανά αποτελέσματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα περιμέναμε. Δηλαδή
Δεν θα περίμενε ποτέ κανείς να κερδίσει η Άλμπα μέσα στη Μόσχα σε ένα παιχνίδι που τίποτα δεν πήγε καλά για την ΤΣΣΚΑ και όλα πήγαν καλά για τους Βερολινέζους. Γενικά βλέπουμε, έχουμε δει αρκετά παιχνίδια και υπάρχουν αρκετά παιχνίδια σε κάθε αγωνιστική στα οποία μπορεί να προκύψει ένα αποτέλεσμα που κανείς δεν το περιμένει και αυτό δίνει ένα λατοπίπερο στην όλη ιστορία. Γιώργο. Κοίτα, πιστεύω ότι με καλύψαν για το παραπάνω συνάδελφοι. Και εγώ θεωρώ ότι όντως η Ευρωλίγκα φέτος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από άποψη αποτελεσμάτων. Δεν πιστεύω και εξακολουθώ και το έχω γράψει κιόλας να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, να το λίγο το πάμε και λέω και στις ελληνικές ομάδες, θα έχει κάνει αυτές τις σίτες, αν είχε τον κόσμο μαζί στο ΆΚΑ, όχι όλες, έτσι. Από εκεί και πέρα, ωραίο το στοιχείο. Αυτό το είχα προσέξει, αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος για τους 7-footers. Τώρα που το είπε όμως, όντως έχει απόλυτο δίκιο. Όπως επίσης έχουμε δει και παίκτες να βγαίνουν μπροστά και σε άλλες ομάδες. Όπως για παράδειγμα, ο Τζόρνταν Λόγκ πήγε στον Ερυθρό Αστέρα για να είναι ο σκόρερ. Είναι πράγματι ο σκόρερ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτο σκόρερ της Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να σκέφτονται στη Βαλένθια που τον άφησαν να φύγει. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε και άλλες ομάδες να στήριζουν σε παίκτες. Η Τσεσέκα συνεχίζει να στείλει ο Μάικ Τζέιμς, η Μπαρσελόνα στον Μίροτιτς, η Ζαλγκίρης έχει γίνει μπροστά τώρα ο Γκριγκόνης και παίζει πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει και κάθε ομάδα έχει ένα σημείο αναφορά, ο Παναθηναϊκός στον Νέντοβιτς για παράδειγμα, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο που να ξεχωρίζει λίγο περισσότερο. Δεν μου έχει κάνει καλή εντύπωση η Βιλερμπάν. Θυμάστε, Κωνσταντίνη, είχαμε πει ότι ήταν από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης από την έναρξη, αλλά τελικά δεν μας δικαιώνει καθόλου. Εντάξει, βέβαια δεν την έχει βοηθήσει και η όλη περιπέτεια με τον COVID. Ναι, σίγουρα. Δεν έχουν καταφέρει ποτέ να βρουν ρυθμό, γιατί δεν έχουν και αγώνες και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Σωστή παρατήρηση αυτή. Η Zenit μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση όσο μπόρεσε να παίξει. Έχει παίξει πάρα πολύ καλά σε γενικές γραμμές. Η Βαλένθια το ίδιο που την περιμέναμε. Μεγάλη έκπληξη φυσικά είναι η Bayern, προσωπικά δεν την περίμενα καθόλου. Αλλά όμως όντως παίζει πάρα πολύ καλά. Και από ό,τι πρόλαβα να δω έτσι ένα αρνητικό σερί ομάδων, ο Παναθηναϊκός και η Ζάλγκιρις αυτή τη στιγμή έχουν το χειρότερο σερί ητών από 4 συνεχόμενες. Και η Ζάλγκιρις και ο Παναθηναϊκός. Αν και η Ζάλγκιρις ήταν η ομάδα που ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, είχε κάνει 4-4 ή 5-5, δεν κάνω λάθος. 4-4, μπράβο, ναι. Και τώρα έχει πέσει βέβαια. Γενικά περιμένω να δούμε πολλά πράγματα ακόμα στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι δεν έχουμε δει τίποτα. Και ελπίζω να μην δούμε πράγματα που να επηρεαστούν από τον COVID. Αυτό να μην δούμε. Κατά τα άλλα, να γίνεται η σεζόν κανονικά και να ολοκληρωθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Νίκο, για να περάσουμε σιγά-σιγά σε ξεχωριστά ομάδες, θεωρείς ότι εντάξει, τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν και περίτρανα, γιατί η Μπαρτσελόνα έχει μακράν το καλύτερο ρεκόρ, μετράει 7 συνεχόμενες νίκες, έχει την καλύτερη επίθεση, είναι δεύτερη στις assist, πρώτη σε ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα, έχει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Θεωρείς ότι είναι ξεκάθαρη η επίδραση του Γιασκεβίτσιους στο μέχρι στιγμής αποτέλεσμα? Ξεκάθαρη δεν θα έλεγα ότι είναι, προπονητικά, τεχνικά δηλαδή. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για την καλύτερη ομάδα. Έχει το καλύτερο υλικό, ίσως τον καλύτερο προπονητή και είναι, νομίζω ότι είναι ένα σύνολο που ακόμα χτίζεται, που ακόμα φτιάχνει το παιχνίδι του. Δεν νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ακόμα η τελική μορφή της Μπαρσελόνα. Δεν είναι ακόμα η ομάδα του Καλάθι, για να το πω διαφορετικά. Γενικά έχω την αίσθηση ότι η Μπαρσελόνα κάνει περίπατο ενώ είναι ακόμα στο 50%. Βέβαια αυτό λέει πολλά και για τις υπόλοιπες ομάδες. Και δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες νωρίτερα για τις έδρες. Εγώ περίμενα το αντίθετο. Περίμενα ότι τα άδεια γήπεδα θα φέρουν λιγότερες εκπλήξεις, όχι περισσότερες. Δηλαδή στο απλοϊκό ίσως μυαλό μου το αναμενόμενο θα ήταν όταν τα γήπεδα είναι άδεια να υπερισχύουν οι μεγάλες ομάδες ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο πιστικά. Διότι οι μικρές ομάδες είναι αυτές τις οποίες βοηθάει η έδρα. Είναι ο Ερυθρός Αστέρας, είναι η Βιλερμπάν, είναι η Ζαλγκίρις ακόμα, είναι οι δικές μας ομάδες ακόμα. Δεν λέω ότι είναι μικρές. Θέλω να πω αυτές που χρειάζονται περισσότερο τον παράγοντα έδρα για να πάρουν περισσότερα κουκιά, σπόρια. Δεν είναι η Ρεάλ και η Τσεσεκά αυτού του κόσμου και η ΕΦΕΣ, είναι περισσότερο εκείνοι που έχουν έλλειμμα ταλέντου και ποιότητας
και περιμένουν από την έδρα μια χείρα βοηθείας. Γι' αυτό περίμενα ότι με άδεια γήπεδο θα είναι ακόμα πιο ψηλά η Ρεάλ, η Τσεσεκά, οι ομάδες δηλαδή που δεν έχουν ανάγκη τον κόσμο για να νικήσουν οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Η Μπαρσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Είναι η μοναδική που δεν φαίνεται ιδιαίτερα επηρεασμένη από τη συνολική κατάσταση. Που, ακόμα και όταν έχασε τον καλύτερο παίκτη, τον Μύρο τη, αν δεχτούμε ότι είναι ο καλύτερο παίκτη τη, δεν κλειδονίστηκε ιδιαίτερα. Αλλά παρόλα αυτά, δεν θα συμφωνήσω. Να χάσει από τον Παναθηναϊκό στην έδρα. Ακριβώς. Τον Παναθηναϊκό και έχασε και το μάτι στη Ζενίτ, που δεν έπαιξε ο Μύρο τη. Ναι, σωστό. Παρ' όλα αυτά, έχει πάρει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, δεν ήταν μια απώλεια η οποία την ανάγκασε να ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Να γυρίσει πολλά τετραγωνάκια πίσω. Έπαιξε. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεν είχε ταξιδέψει. Σίγουρα το τεχνικό team δεν είχε πάει, αλλά νομίζω ότι δεν έπαιξε. Ναι, ο Μύρωτιτς έπαιξε. Πάντως είναι φανερό ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάποια βήματα πιο μπροστά από όλους στην Μπαρσελόνα. Το οποίο λέει πολλά για την Μπαρσελόνα, αλλά λέει πολλά και για τους υπόλοιπους. Για την Τσέσεκα που δεν έχει βρει ακόμα την σαφή ισορροπία της. Για τη Ρεάλ που και αυτή ξεκίνησε σκουντουφλώντας και πιθανόν να σκουντουφλήσει ακόμα περισσότερο τώρα που θα χρειαστεί να αντικαταστήσει με κάποιο τρόπο τον Καμπάτσο. Για την Εφές που χωρίς τον Λάρκιν ξαφνικά βρέθηκε πολλά ράφια πιο κάτω από εκεί που νομίζαμε όλοι ότι είναι. Δηλαδή προσωπικά περίμενα ότι μία απώλεια, έστω τέτοια απώλεια, θα την άντεχε πολύ πιο εύκολα η Εφές με βάση την εικόνα της προηγούμενης διετίας. Η Μπαρσελόνα, παρότι άλλαξε πρόσωπο, άλλαξε προπονητή, άλλαξε playmaker, έδειξε όλο αυτό έτοιμη απόδοση. Κωνσταντινέ, με ένα μισό λεπτό για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι της Μπαρσελόνα, πιο πολύ με έχει εντυπωσιάσει ότι τελικά δεν πήρε ποτέ σέντερ. Ναι. Και παίζει, με τον Ντέιβις, αλλά μετά παίζει με τον Οριόλα και τον Σμιτς. Και έχει, αυτό, έχει προωθήσει κι άλλους ο Γιασκεβίτσιος. Δεν συμφωνεί με το μοντέλο των 7-footers ο Σάρας, μάλλον. Νομίζω ότι οι τρεις ομάδες που έχουν μέχρι στιγμής εντυπωσιάσει, τις οποίες δεν τις περιμέναμε ή τις περιμέναμε λιγότερο, είναι η Zenit, η οποία είναι αίτητη εκτός έδρας και έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα σε όλη την Ευρωλίγκα. Είναι η Valencia, η οποία έχει βγάλει το πιο βαρύ πρόγραμμα με θετικό ρεκόρ και είναι η πιο εύστοχη ομάδα στα δίποντα και φάνηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι, Γιώργο, με τον Παναθηναϊκό με τις εξαιρετικές συνεργασίες και την πολύ υψηλού επίπεδου δημιουργία. Και σε μικρό χώρο κιόλας, έτσι. Σε μικρό χώρο και οι τρεις πάσες. Και η τρίτη ομάδα είναι η Bayern, η οποία νομίζω ότι εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο το αθλητικό της πλεονέκτημα και χωρίς παίκτες superstar ή παίκτες με τεράστιες προσωπικότητες, δείχνει να είναι η απόλυτα η ομάδα του προπονητή, του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει βάλει απόλυτα τη σφραγίδα του σε αυτή την πολύ καλή πορεία της ομάδας από την Βαβαρία. Ποια από τις τρεις προτιμάς, Κωνσταντίνε? Εκτός και αν έχεις άλλη άποψη, ότι υπάρχει κι άλλη σε αυτή την τριάδα. Αρχικά να μου πείτε τι κοινό έχουν η Βαλένθια με την Bayern, οι δύο από τις τρεις. Η Βαλένθια με την Bayern. Τι κοινό. Ούτε ένα κρούσμα COVID. Σωστό. Μέχρι τώρα. Σωστό. Και η Μακάμπι, οι τρεις ομάδες που δεν έχουν ούτε ένα κρούσμα είναι η Bayern, η Βαλένθια. Πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να μπει στην εξίσωση. Όχι, θα συμφωνήσω και εγώ. Νομίζω πέρασε λίγο η μόδα της Αλγκύρης των 4-5 πρώτων αγωνιστικών. Καταρχήν η Αλγκύρης δέχεται 89 πόντους στις τελευταίες 5 αγωνιστικές σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Θυμάμαι, είχε πει κάποια στιγμή μια ατάκα ο Μπαρτζόκας για τη Φενέρμπαχτσε και τη Αλγκύρης σχετικά με τους δύο προπονητές της, που επειδή έχουν αντρωθεί προπονητικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντα φορτσάνουν τις ομάδες τους νωρίς. Από εκεί πέρα θα συμφωνήσω και όντως η Bayern, η Zenit και η Valencia παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ για την εποχή και βρίσκονται σε καλύτερη θέση από αυτή που είχαμε αρχικά στο μυαλό μας. Όχι, δεν έχω να πω νομίζω κάτι περισσότερο και εγώ δεν νομίζω να μπορώ να βρω μια ομάδα που με έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ όσο ειδικά η Bayern. Από την άλλη, Γιώργο, θεωρώ ότι από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες που θεωρούνται φαβορί, άλλες για να είναι στην πρώτη τετράδα και άλλες για να μπουν στα play-off, νομίζω ότι
η Μακάμπη στο μεγαλύτερο βαθμό που έχει και το χειρότερο ρεκόρ. Είναι η ομάδα που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει ρυθμό. Έχει χτυπηθεί και από πολλές ατυχίες με τραυματισμούς, αλλά νομίζω ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα και στον Άσο, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να έχει καθαρό playmaker. Επίσης, η Αρμάνι Μιλάνο, που είναι ομάδα που έχει χτυπηθεί αρκετά από τον COVID, δείχνει να είναι πίσω πολύ στο κομμάτι της άμυνας και γενικότερα δεν έχει καταφέρει να βρει μια αγωνιστική σταθερότητα. Και θα έβαζα και σε αυτή την κατηγορία και την Τσεσεκά, που μπορεί να βρίσκεται στο 7-3, αν δεν κάνω λάθος. Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις μπροστά την... 7-3. 7-3, είναι μαζί με την Μπάγερ. Ξεκίνησε με 2-3, που είναι το χειρότερο της ξεκίνημα στην ιστορία τη συμμετοχή τη στην Ευρωλίγκα. Μπορεί να έχει μεν 5 συνεχόμενες νίκες, αλλά φαίνεται από τα παιχνίδια της και από τα αποτελέσματά της ότι ακόμη δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό, να μπορέσει να ανοίξει τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός ότι πλην του Χάκετ δεν έχει σταθερό άλλο οργανωτή, δηλαδή point guard. Με την έννοια ότι ο Mike James, που παίζει αρκετό χρόνο συμμετοχής, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί δημιουργικός combo guard. Και πέρσι έπαιζε ο Mike James, μου έβγαζε 5-6 ασίστ κάθε μάτι. Τι είχε ο Mike James, δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί σε κάθε θα συμφωνήσω, για τις άλλες ομάδες που είπε, ναι, θα συμφωνήσω, αλλά για τις σε κάθε όχι. Θεωρώ ότι μπορεί να παίρνει τα μάτς, να είναι κλειστά κάπως τα παιχνίδια της στο τέλος των αγώνων, αλλά μετράει 5 σερί νίκες, βρίσκεται να έχει τα πατήματά της πλέον, έχει επιστρέψει ο Μιλουτίνοφ, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος πριν, παίζει περισσότερο, παίζει καλύτερα. Όσον αφορά, βέβαια, αξιάζει μια ομάδα, τη Φενέρ, γιατί και η Φενέρ δεν πρέπει σαν την εξίσωση των ομάδων που υποτίθεται θα ξεχώριζαν. Ακόμα και με δεν έχω την ίδια άποψη, αλλά τέλος πάντων. Ακόμα και βάσει των όσων είχε δείξει τα προηγούμενα χρόνια, να πει με τον Μπράντοβιτς, με τον Μπράντοβιτς. Αλλά όμως και ο Κόσκοφ δεν είναι αμερικανική ποσότητα από τον πόνητη. Έτσι, εννοείται. Σε καμία περίπτωση, αλλά δεν έχει δουλέψει ποτέ ξανά στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Πολλοί παίκτες έχουν παίξει στην Ευρωλίγκα και μπορεί να κάνουν και την διαφορά. Άλλο παίκτης, άλλο προπονητής. Ναι, εντάξει. Η Αρμάνι σίγουρα είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες, γιατί ξεκίνησε πάλι με πολλές τροπικές, βέβαια ακόμα πολύ νωρίς είναι, αλλά όμως όχι να βρίσκεται στην 8η θέση, 9η είναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι τώρα η Αρμάνι, να μην κάνω λάθος. Θεωρώ ότι η Αρμάνι ενδεχομένως να βλέπουμε περισσότερο από αυτήν. Θα βάλω και την ΕΦΕΣ στην εξίσωση, γιατί είναι χαμηλά και η ΕΦΕΣ βάσει το όσο περιμένουμε να δούμε. Βέβαια από τότε που γύρισε ο Λάρκιν και αυτή δείχνει να αρχίσει να πατάει λίγο καλύτερα, να ανεβάζει ρυθμούς. Νίκο, έτσι όπως έχεις δει την μέχρι τώρα πορεία, θεωρείς ότι ήταν αυτό που περίμενες από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αν υπολογίσουμε αυτά τα οποία περιμέναμε στο ξεκίνημα της σεζόν? Περίπου ναι. Τελικά, αν τα βάλει κανένας όλα μέσα στο κοκτέιλ, απ' την άλλη άκρη βγαίνει ότι είναι περίπου εκεί που τους περιμέναμε, και σε αποτελέσματα και σε εικόνα. Τηρουμένων των αναλογιών, και χωρίς να ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα Νοέμβριο και ότι δεν έχουμε φτάσει ούτε στο 1/3 της σεζόν. Ο Ολυμπιακός πράγματι νομίζω ότι βρίσκεται ακόμα πολύ πιο πίσω από το ταβάνι του, όποιο και αν είναι αυτό, ότι έχει δηλαδή πολύ περισσότερα να δώσει και να βγάλει μέσα στο γήπεδο. Σε κάθε μάτς σχεδόν μου δημιουργεί τη αίσθηση ότι ο Γιώργος Βαρζόκας ακόμα μαθαίνει την ομάδα του, ακόμα μαθαίνει τους παίκτες του. Οι παίκτες του μαθαίνουν ο ένας τον άλλο. Γίνονται ακόμα και πειράματα. Είδαμε και σχολιάσαμε όλοι και όλα αυτά τα παράξενα με τα δεκάλεπτα που τα παίζουν ολόκληρα συγκεκριμένοι παίκτες, ό,τι και αν γίνεται στο παιχνίδι, που λέει ο λόγος. Ότι δηλαδή, εάν στο μυαλό του προπονητή, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, είναι να παίξει το τελευταίο δεκάλεπτο ως Πανούλης και ως Λούκας, αυτό θα γίνει βρέξει και νήσι. Το λέω χοντρικά, για να συνεννοούμαστε. Έχω την αίσθηση ότι στον Ολυμπιακό όλοι μαθαίνουν όλους ακόμα. Όλοι προσπαθούν να συνηθίσουν ένας τον άλλον, να δημιουργήσουν αυτοματισμούς, να δημιουργήσουν χημεία, να μάθουν τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Έχει, ο Ολυμπιακός έχει το ευτύχημα, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ότι έχει συγκεκριμένα σημεία αναφοράς, τα οποία λειτουργούν κάθε φορά. Είτε σε πρώτο πλάνο, όπως είναι ας πούμε, η δημιουργία του Σλούκα ή η δουλειά του Χασάν Μάρτιν, είτε σε δεύτερο πλάνο, όπως είναι πλέον αυτά που προσφέρει ο Πρίντεζης ή το σουτ του Βεζένκοφ. Αλλά έχει και σημεία τα οποία ακόμα
θα τα βρει μπροστά του ελαττώματα. Το έλλειμμα σίγουρου μακρινού σουτ, για παράδειγμα, ιδίως τώρα που λείπει και ο Χάρισον. Μου φαίνεται ότι σε μεγάλα διαστήματα στο παιχνίδι τον βασανίζει. Διευκολύνει τον αντίπαλο να σφίξει και να εξουδετερώσει ουσιαστικά τη λειτουργία του Ολυμπιακού, όπως έκανε επί ένα ολόκληρο ημίχρονο η Άλμπα. Ο Παρσόκας μου δίνει την εντύπωση ότι προσπαθεί να βοηθήσει τον Σλούκα να μάθει περισσότερο τους καινούργιους τους συμπαίκτες, παρά να βγάλει φάσεις με κλειστά τα μάτια με αυτούς που ήδη γνωρίζει, όπως τον Πρίτεζη ή τον Παπα-Νικολάου. Πολλές φορές δηλαδή βλέπουμε τον Σλούκα να περιστοιχίζεται από 4 καινούργιους του Ολυμπιακού. Σαν να λέει μπες και μάθε τους και δίδαξέ τους. Γενικά είναι παγιδευμένος και θα είναι για κάμποσο καιρό ακόμα ο Ολυμπιακός ανάμεσα στους δύο κόσμους του, στις δύο πραγματικότητες του, δηλαδή τον Ολυμπιακό του χτες και τον Ολυμπιακό του αύριο, για να το πω έτσι σχηματικά. Καταλαβαίνομαστε νομίζω, τον Ολυμπιακό δηλαδή του Σπανούλη και του Πρίντες για τη μία, και τον Ολυμπιακό που θα κληθεί να εμφανιστεί στα γήπεδα της EuroLeague του χρόνου και του αντιχρόνου. Σλούκα και Παπα-Νικολάου. Χωρίς να λέω ονόματα, εν πάση περιπτώσει της επόμενης ημέρας, και δεν είναι εύκολο να συμβιβαστούν αυτά, ούτε σε επίπεδο προσωπικότητων, ούτε σε επίπεδο αγωνιστικού στυλ, και οπωσδήποτε όχι και σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Και πόσο μάλλον σε μια χρονιά που δεν ξέρεις αν θα παίξεις την επόμενη εβδομάδα. Κάτι που συνέβη για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, που έχασε τα δύο παιχνίδια της δεύτερης διαβολοβδομάδας. Ναι. Ο Ολυμπιακός σε κάποια μάτς, όπως στη Ρωσία με τη Zenit, έδειξε ότι είναι σε καλό δρόμο από πλευράς πνευματικής, ότι θα πάει και θα πάρει κάποια μάτς, επειδή θα βγάλει ανωτερότητα στο γήπεδο. Έχει την προσωπικότητα, έχει την πείρα, έχει τη λειτουργία. Είναι ομάδα έτοιμη, δεν είναι Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός είναι ακόμα τουλάχιστον δύο επίπεδα πίσω. Μην πας στο Παναθηναϊκό, γιατί θα κάνουμε άλλο γύρο για τον Παναθηναϊκό. Ελπίζω να μην τα πάω πολύ μπερδεμένα. Γενικά, μου αρέσει αυτό που βλέπω στον Ολυμπιακό. Όχι τόσο αυτό που βλέπω σήμερα, όσο αυτό που βλέπω να έρχεται στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Νομίζω δηλαδή ότι θα κάνει θόρυβο ο Ολυμπιακός μέσα στη σεζόν, χωρίς να εννοώ ότι θα πάει στο Final Four ή θα πάρει τον τίτλο, αλλά θα παίξει ρόλο στην πορεία τη σεζόν. Καλά είναι οι παίκτες του, να έχουν βασική του την υγεία τους, να λειτουργήσει το πράγμα, να μην έχει τρομερές αναποδιές. Κωνσταντίνε, εσύ παρακολουθείς τον Ολυμπιακό εκ του σύνεγγης, είσαι στα περισσότερα, σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του. Δεν ξέρω, η δική μου αίσθηση μέχρι στιγμής είναι ότι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των Ερυθρολεύκων είναι το γεγονός ότι διαθέτει δύο δημιουργούς υψηλοτάτου επίπεδου, έχει τη δυνατότητα να τελειώνει, όπως είπε και ο Νίκος νωρίτερα, το ένα μάτς με τον Σπανούλη, το άλλο μάτς με τον Σλούκα, ανάλογα με το ποιος είναι σε καλή μέρα και ποιος όχι. Από την άλλη, επίσης, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο θεωρώ ότι καθορίζει και θα καθορίσει και στην συνέχεια την πορεία του, είναι το γεγονός ότι είναι από τις λίγες ομάδες της εφετινής σεζόν που έχει ένα πολύ μεγάλο rotation. Δηλαδή, υπό κάποιες συνθήκες θα μπορούσαν να παίξουν και οι 12. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Αρχικά να υπενθυμίσουμε ότι έχει υπάρξει παιχνίδι που το έχει τελειώσει με το Σπανούλη και το Σλούκα στον πάγκο, στο Μόναχο. Σωστά. Επίσης, ο προπονητής... βέβαια απέτυχε. Όχι, ίσα απέτυχε, το γύρισε το μάτς. Ναι, απλά δεν το πήρε το μάτς ο Ολυμπιακός. Δεν το πήρε, αλλά από το μείον 12 έφτασε στο μείον 4 και έκανε τρίποδο σε μηδιασμό ο Μακίσικ. Σωστά. Ενώ ότι λειτουργήσε στη συγκεκριμένη περίπτωση το σχήμα με τους δύο ηγέτες του στον πάγκο. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν ισχύει αυτό που είπε ο Παδογιάννης. Επειδή το έχει αναφέρει αρκετές φορές ο Μπαρτζόκα, δεν ξεκινάει ποτέ ένα παιχνίδι και λέει στο τέταρτο δεκάλεπτο θα παίξουμε αυτόν ή στο τρίτο δεκάλεπτο θα παίξουμε αυτόν. Όχι, αυτό βγαίνει ανάλογα με την πορεία. Βγαίνει ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού και το τι κάνει ο αντίπαλος, τι δίνει ο αντίπαλος και πώς παίζει βέβαια ο δικός του παίχτης. Και επίσης, Κωνσταντίνε, είναι πολυτέλεια. Δεν έχουν πολλές ομάδες δύο τέτοιους δημιουργούς. Όχι, δύο τέτοιους κουντούς έχουν λίγες ομάδες. Λίγες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Εγώ νομίζω ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι ότι ο Μπαρτζόκας έχει καταφέρει να πείσει όλους αφενός για τους ρόλους τους και αφετέρου ότι είναι δίκαιος, δηλαδή και τολμάει να κάνει πράγματα. Τόλμησε σε δύο συνεχόμενα δεκάλεπτα να αφήσει τον Σλούκα εκτός και ας δυσαρεστήθηκε ο Σλούκας όπως θα συνέβαινε σε οποιοδήποτε παίχτη του βεληνικού σου Σλούκα. Ότι είναι όλοι χρήσιμοι δηλαδή. Συγγνώμη. Είναι όλοι χρήσιμοι δηλαδή.
Είναι όλοι χρήσιμοι και αυτό αποτυπώνεται και στα στατιστικά του. Νωρίτερα είπε ο Γιώργος ότι πολλές ομάδες έχουν έναν βασικό πόλο στην επίθεσή του. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βασικό πόλο στην επίθεσή του. Ο πρώτος του σκόρερ μετράει 9,4 πόντους. Και ο έκτος του σκόρερ μετράει νομίζω 8,1 πόντους. Αυτό λέει πάρα πολλά το γεγονός ότι δεν αυτό έχει παίχτη με διψήφιο αριθμό πόντων στο σκοράρισμα. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Ακριβώς. Αυτός ο πλουραλισμός λοιπόν βοηθάει τον Ολυμπιακό και αν το δούμε από την άλλη ματιά δυσκολεύει πάρα πολύ τον αντίπαλο. Γιατί, και, στο διάβασμα ακόμα. Έχει... και στο διάβασμα ακόμα. Βέβαια, κάθε ομάδα έχει στόχους στην τακτική της. Να κλείσω τον Σλούκα, μετά να περιορίσω τον Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει και στα περισσότερα μάτς παίρνει πάντα κάτω από τη θέση 4. Τη μία φορά θα ήταν τον Πρίντεζη όπως ήταν στο ΆΚΑ και όπως ήταν στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνη. Την άλλη φορά θα ήταν τον Βεζένκοφ, την άλλη φορά θα ήταν τον Ζαν Σαρ. Σε όλα τα μάτς, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει βοήθεια από τη θέση 4. Στα περισσότερα έχει πάρει βοήθεια από τη θέση 5 κυρίως λόγω του Μάρτιν και όχι του Έλλης. Και στην περιφέρεια κάποιος θα βρεθεί. Πότε ο Μακίσικ, πότε ο Χάρισον, πότε ο Σλούκας με την Αρμάνη, πότε ο Σπανούλης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πλουραλισμός αυτός που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν δείξει μέχρι τώρα αυτές τις 10 αγωνιστικές πολλές ομάδες και φαίνεται ότι αποτελεί ένα πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα, αν κοιτάξουμε απλά τη βαθμολογία και δούμε αυτό το ρεκόρ 5-3 μετά από 8 αγώνες, νομίζω ότι αν κάποιος έλεγε στον Ολυμπιακό ότι θα ξεκινήσει τα πρώτα 8 παιχνίδια και θα έχει 5-3, θα ήταν ικανοποιημένος. Λοιπόν, Γιώργο, ξεκίνησες εσύ την κουβέντα για τον Ολυμπιακό, οπότε θα πάμε απευθείας ξεκινώντας με σένα και με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο 2-6. Αυτό είναι, όπως έγραψες και εσύ νωρίτερα, μετά το μάτς με τη Βαλένθια, το 2-5, το οποίο στη συνέχεια έγινε 2-6 μετά την ΙΤΑ και στην Βιτόρια. Είναι το χειρότερο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού σε μια τάξη μεγέθους 5 και 7 και 8 αγώνων, αντίστοιχα. Η δική μου αίσθηση, και το έχω γράψει και πολλές φορές στα κείμενά μου, είναι ότι ο Παναθηναϊκός με βάση το πρόγραμμά του, που ήταν πολύ βαρύς και παραμένει βαρύ μέχρι τις πρώτες 10 αγωνιστικές, με βάση τη μεταβατική περίοδο και την έλλειψη χρηματοδότητα, αλλά και την έλλειψη κόσμου στα γήπεδα, αλλά και με βάση το γεγονός ότι έχει το χαμηλότερο budget στην διοργάνωση, και ουσιαστικά βασίζεται σε παίκτες που ποτέ δεν έχουν κληθεί να σηκώσουν βάρος πρωταγωνιστή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αν εξαιρέσουμε τον Νέντοβιτς, ο οποίος και αυτός μια χρονιά πρωταγωνιστικό ρόλο είχε στην Μάλαγα, ούτε καν στην Αρμάνη Μιλάνου που ήταν τραυματίας τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω ότι έχει πάρει αυτά που του αντιστοιχούσαν στα αυτά τα πρώτα 8 παιχνίδια. Γιατί έχει κερδίσει εκτός έδρα στη Χίμκη και έχει κερδίσει και εντός έδρα στην Φενέρμπαχτσε στο καλύτερο του εφετινό παιχνίδι. Ακριβώς. Τώρα θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει και μάλλον να έχει κερδίσει κάτι περισσότερο. Αν άμα θυμάστε για τις αυτόνιες παρόντες, στην πρώτη μας κουβέντα που είχαμε κάνει πριν την έναρξη της Ευρωλίγκας, είχαμε πει χαρακτηριστικά ότι αν στις 10 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός, πρώτες 10 αγωνιστικές έχει 3-4 νίκες, θα είναι κάτι παραπάνω από επιδοφόρο το ξεκίνημά του. Όσο και αν ακούγεται σκληρό για Παναθηναϊκό, το να έχει δηλαδή 4 νίκες ή 3-4 νίκες σε 10 παιχνίδια. Μέσα στο κόλπο είναι. Αυτή είναι η φετινή πραγματικότητα, βάσει πάντα του προγράμματος που είχε. Τώρα, βέβαια, στρώνει αρκετά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού από εδώ και σε εξής. Αν παίζει ρόλο, λέμε τώρα εμείς το πρόγραμμα, έχοντας να αντιμετωπίσει τώρα την Bayern, έχει το μάτι χρωστάει με την Villeurbanne που δεν έγινε, θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου. Βασικά, ο Παναθηναϊκός έχει δική του διαβολοβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, Villeurbanne και Αρμάνι. Έχει μετά 3 συνεχόμενα παιχνίδια στο ΆΚΑ. Με ομάδες που μπορεί να πάρει, όπως είναι παράδειγμα η Άλβα Βερολίνου και η Ζάλγκυρης. Θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός κλείσει το Δεκέμβριο και με, πόσο να πω, πάρει ακόμα δηλαδή σε επόμενα 8 μάτς, πάρει 4 νίκες, δηλαδή το 50%, πιστεύω ότι θα είναι, όπως είπε και εσύ Αντώνη, μέσα στο κόλπο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν διάφορα προβλήματα, μάλλον όχι προβλήματα, το θέσω καλύτερα. Στα τελευταία 2 μάτς φάνηκαν κάποια προβλήματα στον Παναθηναϊκό, αμυντικά προβλήματα, τα οποία δεν υπήρχαν στα προηγούμενα. Τα γνωρίζουν οι ίδιοι μέσα στην ομάδα, τα δουλεύουν, θέλουν να τα διορθώσουν, να τα φτιάξουν. Τι άλλο, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός
αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να βρίσκει κάπως και τα πατήματά του. Όταν τα πατήματά του εννοώ να συνδυάζονται και με τα αποτελέσματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, καλός κακός, είναι ένα μέγεθος μεγάλο στην Ευρώπη και το να χάνεις και να του χτυπάς την πλάτη και να του λες εντάξει δεν πειράζει, δεν ικανοποιεί κανέναν μέσα στην ομάδα, όσο και αν λένε και ξαναλένε ότι σκοπός μας είναι να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία και δεν έχουμε ιδιαίτερους στόχους στην περσινή σεζόν, που εγώ προσωπικά, ας πούμε την αλήθεια, δεν το δέχομαι, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αποκλείεται δηλαδή να παίξεις στην Ευρωλίγα και να μην έχεις έναν στόχο, έτσι. Νικό, η δική μου η αίσθηση, μετά από όσα έχω δει στα αυτά τα 8 παιχνίδια του Παναθηναϊκού, είναι ότι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι στον Άσο, στη θέση του point guard. Θεωρώ ότι υπήρξε μια αστοχία από πλευράς τεχνικού team κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της σεζόν. Επελέγει ο Σαν Ρος και άλλαξε όλος ο σχεδιασμός με τον στόχο να τον μετατρέψουν σε point guard για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την αμυντική του ικανότητα και το μέγεθός του, έτσι ώστε να φτιάξουν μια πεντάδα που θα έχει πολλές αμυντικές δυνατότητες. Ο Σαν Ρος έπαιξε άσος πέρσι στο BCL, στην ΑΕΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από το ελληνικό πρωτάθλημα και το BCL, ακόμα και με το EuroCup και πόσο μάλλον με την Ευρωλίγκα, για να μπορέσεις να βαφτίσεις ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι playmaker σε ένα playmaker που θα παίζει 25 λεπτά και από αυτόν θα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Επίσης, δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού η επιλογή του Jackson σαν point guard στο ξεκίνημα της σεζόν, οπότε αναγκάστηκε κάποια στιγμή να παίζει χωρίς κλασικό point guard και με μοναδική λύση τον Μποχορίδη, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να βασιστεί ο Παναθηναϊκός σαν... Και δεν είναι και άσος. Και δεν είναι και άσος, και, δεν είναι και, άσος και σαν βασικός point guard. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, γενικότερα αλλά και ειδικότερα. Να κάνω μια παρένθεση πριν ο Νίκος, παρακαλώ. Απλά θέλω να πω ότι το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός είχε στοχεύσει συγκεκριμένα σε δύο παίκτες για τη θέση του point guard. Δεν του βγήκανε, ρίσκαρε, για μένα καλώς έκανε και ρίσκαρε και περίμενε, και αυτό έφτασε σε αυτό το σημείο τώρα να... Αναφέρεσαι στον Λαμπροβίτολα και σε ποιον άλλον. Και στον Μπράουν. Τον Λορέντζο Μπράουν. Ένα από τους δύο. Ναι, μα για να τους δύο λέω. Στην αρχή ρίσκαρε με τον Μπράουν, δεν του βγήκε. Ξαναρίσκαρε με τον Λαμπροβίτολα, δεν του βγήκε. Κατέληξε στον Τζάκσον. Συγγνώμη για την διακοπή, Νίκο. Δεν είχα προλάβει να ξεκινήσω, οπότε, αλλά έτσι κι αλλιώς, αν δεν διακόπτουμε ένα τον άλλον, δεν έχει και άλλα το πίπερο η κουβέντα. Λοιπόν, και συμφωνώ με αυτά που είπε ο Αντώνης και δεν θέλω να το προσωποποιήσω στο Σαν Ρος. Καταρχήν, μου φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι ότι, το μέχρι τώρα πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να έχει παίξει 8 αγώνες και ακόμα ψάχνει τους βασικούς του αυτοματισμούς στην περιφέρεια. Σε κάθε μάτς έχει διαφορετικό δίδυμο ή διαφορετικούς ρόλους ή διαφορετικές ισορροπίες. Αλλάζουν τα πρόσωπα από τον Τζάκσον στον Σάιξ, από τον Σάιξ στον Μποχορίδη που στην αρχή δεν έπαιζε και τώρα στον Μακ. Ο Νέντοβιτς έχασε αγώνες λόγω τραυματισμού, έχασε προπονήσεις. Ακόμα και όταν γύρισε στο μάτς με τη Βαλένθια ήταν φανερά ανέτοιμος. Ο Σαντρός έχασε τα πρώτα μάτς και μπήκε μετά. Γενικά, ο Παναθηναϊκός πήγε από την απόλυτη σιγουριά που του έδινε ο Καλάθης, και μιλάμε για μια σιγουριά η οποία ήταν το πρώτο ανάχωμα επί χρόνια, σε όλα τα επίπεδα. Δημιουργία, άμυνα και σε όλα τα ηγετική ικανότητα πάνω απ' όλα, αλλά και στο σκοράρισμα και στο rebound που δεν του δίνουν οι τωρινοί του guard, στο ότι είχε το κορμί να το νιώσει ο αντίπαλος ως, επαναλαμβάνω, πρώτο ανάγωμα. Η απουσία του Καλάθη ήταν για τους ρεαλιστές εμφανές ότι θα πονέσει από την πρώτη στιγμή. Το νιώθει ο Παναθηναϊκός. Θα το νιώθει όσο δεν καταφέρει να φτιάξει δύο δίδυμα από τους παίκτες που έχει, που να έχουν ισορροπία. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει ποιοι είναι οι δύο βασικοί γκάρ του Παναθηναϊκού, οι δύο που κουμπώνουν καλά μεταξύ τους για να μην υστερεί η περιφερειακή γραμμή σε κάτι. Όταν έπαιξαν μαζί ο Νέντοβιτς και ο Μακ, χάθηκε τελείως η μπάλα. Δεν μάρκαρε κανένας κανέναν. Παρότι είχαν μια μικρή γνωριμία μεταξύ τους από το λίγο που έπαιξαν μαζί στην Ιταλία.
Ο Σαντρός προσπαθεί να κάνει, μάλλον κάνει καλά όλες τις δουλειές, αρκεί να μην του ζητηθεί κάτι παραπάνω από αυτό που γνωρίζει, από αυτό που μπορεί. Είναι ένας πολύ καλός συμπληρωματικός γκάρ, για να το πω έτσι, αλλά δεν μπορεί να σηκώσει την ευθύνη 25-30 λεπτών στη θέση του point guard. Σε θέση οργανωτή, ακριβώς. Γιατί δεν είναι δημιουργός, είναι ένας άλλου τύπου guard. Ένας point guard της άμυνας, για να το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή ο μαέστρος στο παιχνίδι. Ο Νέντοβιτς είναι απολύτως απαραίτητος για να δουλέψει καλά αυτή η ομάδα, αλλά χρειάζεται και κάποιος να φυλάει τα νότα του, διότι ενώ προσπαθεί, δεν είναι προφανώς αμυντικός πρώτης γραμμής, και για να λειτουργήσει μια ομάδα αυτού του επίπεδου πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθει να παίζει άμυνα, να την κάνει αντανακλαστικό της την άμυνα, να ξεκινάει από αυτό. Η δυσάρεστη έκπληξη για τον Παναθηναϊκό θα έλεγα ότι ήταν η εικόνα του στις τελευταίες δύο αγωνιστικές και όχι πριν. Πριν έπαιζε καλά ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και όταν έχανε, έδινε την εντύπωση ότι είναι μια καλοφτιαγμένη ομάδα του προπονητή, που έχει, ακόμα και όταν δεν είχε σαφείς ρόλους, έκανε κάποια πράγματα καλά μέσα στο παιχνίδι. Την ένιωθε ο αντίπαλος, στην επίθεση έπαιζε με ηρεμία τα συστηματάκια της. Και γενικά μάτωνε ο αντίπαλος για να τον κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Η κακή του εικόνα συνοδεύτηκε από το γεγονός ότι έπαιξε για πρώτη φορά πλήρης. Αυτό απογοήτευσε. Απογοήτευσε δηλαδή το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός εμφάνισε την σύνθεση με την οποία θα προχωρήσει, και αυτή η σύνθεση εμφανίστηκε ανήμπορη να προβάλλει αντίσταση σε δύο απαιτητικά μάτς, αλλά όχι από εκείνα που λέμε ότι είναι χαμένα από χέρι. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα εξ αρχής στους ψηλούς του, υπό την έννοια ότι δεν έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, ένα συγκεκριμένο πάτημα στους ψηλούς. Δεν έχει καν κάποια στοιχεία που του έδινε, ας πούμε, ο Τόμας με το παιχνίδι στο post. Αυτή τη στιγμή όλοι οι ψηλοί του Παναθηναϊκού είναι ένιγμα. Και δεν ξέρεις τι να περιμένεις από αυτούς, ανά πάσα χρονική στιγμή. Και πάλι καλά που ο Παπαγιάννης έχει καταφέρει να κάνει ένα βήμα μπρος, πιο πολύ με τον τρόπο που βγαίνει και μαρκάρει στην περιφέρεια και προλαβαίνει να γυρίσει και πίσω, παρά με το να τελειώνει η φάση, που πάντα το έκανε καλά. Το κάνει ακόμα και χωρίς τις πάσες του καλάθι, αλλά αυτό το περιμένεις, ας πούμε, του Παπαγιάννη. Αλλά το θέμα είναι η πρώτη γραμμή, είναι η περιφερειακή. Δεν είναι τόσο υψηλή. Η υψηλή ούτως ή άλλως είναι τερόφωτη σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει πια ούτε Μπατίστου, ούτε Πέκοβιτς, ούτε κανένα παίκτη αυτού του επίπεδου. Πέρα από τα τεχνικά, την όποια τεχνική ανάλυση, επισημαίνω αυτό που είπε και ο Γιώργος, ότι ο Παναθηναϊκός, με βάση το πρόγραμμα που είχε σε αυτά τα 9 μάτς που είχε δώσει, δεν έχει κάνει καμία κακή ήττα. Δεν έχει κάνει καμία ήττα που λες ότι ήταν καταστροφή, εκτός προγράμματος. Απ' την άλλη, το 2-7 διαβάζεται και διαφορετικά. Δεν έχει κάνει καμία υπέρβαση. 2-6. Το 2-6, ναι, καλά λες. Τα 8 μάτς λοιπόν. Εγώ μπερδεύτηκα, γιατί πάντα έχω στο μυαλό μου ότι και το μάτς με την Βιλερμπάν που δεν έγινε, ότι ήταν 9 οι υποχρεώσεις. Δεν έχει κάνει και καμία υπέρβαση. Δηλαδή, αν θέλει να παίξει ένα ρόλο, πρέπει να πάρει και κάποια μάτς σαν αυτά που έδωσε στην Ισπανία. Ή τουλάχιστον να φανεί ανταγωνιστικό σε κάποια τέτοια παιχνίδια. Το έκανε στην Βαρκελόνη, αλλά οι υπόλοιπες πάλεψε για την ΕΦΕΣ. Αλλά η εικόνα του είναι μάλλον φθήνουσα παρά σου δίνει την εντύπωση ότι αυτή η ομάδα έρχεται, ότι ανεβαίνει. Ότι έχει στην επόμενη γωνία να σου δώσει κάτι ξεχωριστό. Είναι το 2-6 δεν είναι αποθαρρυντικό άμα πάρεις τα παιχνίδια ένα προς ένα, αλλά δεν είναι και ενθαρρυντικό αν υποτεθεί ότι κάποια στιγμή αυτή η ομάδα πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αυτά σαν ένας πρώτος μίνι απολογισμός του πρώτου τρίτου της σεζόν στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα. Θα επανέλθουμε φυσικά στην πορεία, με την ευχή φυσικά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να βρίσκονται ακόμη πιο ψηλά και να διεκδικεί και ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός να είναι ακόμα καλύτερα από την θέση στην οποία βρίσκεται τώρα την είσοδό τους στα play-off. Νίκος Παπαδογιάννης, Κωνσταντίνος Μελάγιας, Γιώργος Κούβαρης, Αντώνης Καλκαβούρας, να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια! Yeah.
motion.